Το νομαρχιακό τμήμα τη ΑΔΔΙ Ξάνθη καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην 24ωρη γενική απεργία τη 5η 27 Νοεμβρίου μετά από τι αποφάσει που πήρε το Γενικό Συμβούλιο τη ΑΔΔΙ και σε συντονισμό με του υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα. 24. Πανελλαδική Πανδημοσιοϊπαλληλική Απεργία την 5η 27 Νοεμβρίου του 2014 σε συντονισμό με τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι δηλαδή μια απεργία μόνο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι μια απεργία πανελλήνια, πανελλαδική, πανεργατική, πανδημοσιοϊπαλληλική. Θα συμμετέχει και η ΓΣΕ και η, και η ΑΔΔ. Οπότε θα έχουμε μια απεργία για όλο τον δημόσιο και όλο τον ιδιωτικό τομέα στις 20, την 5η στις 27 Νοεμβρίου, διεκδικώντας α, τα, πάγια και, τα πάγια αιτήματά μας, τα οποία είναι, το έχουμε καταλάβει όλοι πλέον ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, δεν είναι αιτήματα τα οποία γίνουν υπάρχουν για να λέμε ότι κάνουμε μια απεργία είναι αιτήματα σοβαρά όπως η αύξηση τους μισθούς μας, το σταμάτημα των απολύσεων, την κατάργηση της αξιολόγησης με την απεργία αποχή την οποία βρισκόμαστε ήδη σε απεργία αποχή για τους προϊσταμένους ούτως ώστε να μην παραδώσουν τα φύλλα αξιολόγηση, με την κατάργηση διάφορων έμεσων ή άμεσων φόρων οι οποίοι έχουν οδηγήσει τους μισθού μας σε πτωτική πορεία, την κατάργηση του ένφια και ένα σωρό άλλων άδικων φορολογικών μέτρων και όπως και τις απολύσεις των 6.500 υπαλλήλων οι οποίες προωθεί η κυβέρνηση τώρα, καθώς και με την αξιολόγηση που θέλει να δημιουργήσει μια δεξαμενή για υποψήφιου προ απόλυση δημοσίου υπαλλήλου. Ο λεγόμενο εξυγχρονισμό του κράτου με την εφαρμογή τη αξιολόγηση συναντά σημαντικέ αντιστάσει τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στο δημόσιο, που συμμετέχουν στην απεργία αποχή που κήρυξε η ΑΔΔ και οι Ομοσπονδίες. Ο αγώνα μα αποκάλυψε το πραγματικό περιεχόμενο και το ρόλο τη επιχειρούμενη αξιολόγηση ω εργαλείο που ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικέ διαθεσιμότητε απολύσει, που επιβάλλει φτώχεια διαρκεία στην πλειονότητα των εργαζομένων, που αποδομεί και κατακαιρματίζει συλλογικέ σχέσει εργασία, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνει το σύνολο του δημοσίου προ το αντιδραστικότερο, ακριβώ για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα τη άρχουσα τάξη και του κεφαλαίου, σημειώνει σε ανακοίνωσή τη